Έχει μια λέξη, μου... Υπάρχει μια λέξη κλειδί στο, στην ανακοίνωση του, στη δήλωση του επιχειρηματία. Η λέξη είναι νετική. Εκεί φαίνεται ότι έχει εστιάσει και η αντίδικος, το, αυτή η νεαρή γυναίκα, η οποία ναι μεν στην έγκλησή της δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη βιασμό. Αυτό το πληροφορηθήκαμε σήμερα το πρωί. Ε, στην κυριολεξία αυτό που περιγράφει είναι για σεξουαλική πράξη παρά τη θέλησή της. Αυτό νομικά πώς ερμηνεύεται δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ε, πάντως όπως μας έλεγε η Ιώτα είναι και το ίδιο μας είπε η Ιώτα. Και αν είναι ισότιμο του βιασμού πάντως η λέξη ε, βιασμός δεν, δεν υπάρχει αναφέρεται. μέσα στην αναφορά την σεξουαλική οποία Σεξουαλική κακοποίηση μιλάει. Λέει για ε, σεξουαλική πράξη παρά τη θέλησή τη. Ε, Γι' αυτό ε, ε. και λέω, αν. Αλλά μπορεί νομική, να σου πει ναι, που Αν νομικά θεωρείται ισότιμο, ως με το βιασμό, βιασμός, αν τον βιασμό. Ε, αν αναλύσει τον ορισμό του βιασμού, τι είναι ο βιασμό, Είναι η σεξουαλική. Παρά τη θέληση του προσώπου. Ακόμη που... και μέσα στο γάμο, ισχύει. Ακριβώ. Δεν έχει σημασία αν είναι παντρεμένοι. Ενδεχομένω mm. να υπονοεί ότι αυτό το οποίο έγινε, έγινε ναι μεν παρά τη θέλησή τη, αλλά χωρί αντίσταση από την πλευρά τη. Αυτό δεν αλλάζει όμω ε, την ουσία που είναι ότι δεν το ήθελε. σω να είναι κάτι το οποίο Εδώς να έχει σχέση. Όχι, αν δεν ήταν σαφέ σε αυτόν ότι εκείνη. σω να είναι κάτι χρυσαυγή και με αυτό που έχει βρει ο ιατροδικαστή, τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Αλλά είναι σημαντικό και αυτό που λέω, ότι αν η άλλη πλευρά θεωρούσε ότι εκείνη το ήθελε. Το ότι δεν το έδειξε αυτή δεν σημαίνει Συν ότι άλλος δεν το ήθελε. συμφωνώ ξέραι. απόλυτα μαζί σου. Νομικά λέω δεν ξέρω πώ μπορεί να ερμηνευτεί το συγκεκριμένο. Γιώργο.